κάνανε. Θα πω 2-3. Ανταποκρινόμενο στην πρόκληση του κυρίου Αλβανού, στην Τραπεζούντα σήμερα στέκονται τα σχολεία που χτίσαν οι Έλληνες. Στέκονται οι εκκλησίες που χτίσαν οι Έλληνες. Το ίδιο στη Φιλιππούπολη. Το ίδιο στο Μελένικο. Τα χτίσαν Έλληνες οι οποίοι δεν είχαν κράτος. Δεν υπήρχε κανένα κράτος να τους στηρίξει. Τα χτίσαν στη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Δεν τους βοηθούσε ο Σουλτάνος. Οι ίδιοι με το δικό τους στέρεμα τα χτίσαν. Και τα χτίσαν έτσι ώστε στέκονται σήμερα. Αιώνες μετά. Σκεφτείτε τώρα τι κάνουμε εμείς που έχουμε κράτος και πώς συμπεριφερόμαστε στο κράτος μας και στο δημόσιο χρήμα. Να πούμε και μια κάτι, διαφάνεια και, κάτι άλλο και δημιουργούμε είναι... προβληματικά έργα, κύριε Αλβανέ. Για την περιφέρεια, κύριε. Γιατί είμαι συνεχώς μπράβο σας. Εγώ έχω, δεν το λέω έτσι από. Έχω συναντήσει, έχω μιλήσει με πολλούς, έχουμε πει απόψεις, αλλά βλέπω ότι εγώ θα συμπληρώσω και το εξής. Επανάσταση του 1821. Πρώτα συντάγματα. Είχαμε περιφέρειες. Ανατολικής, Δυτικής, Χέρσου Ελλάδος, Οργανισμός Πελοποννήσου, των Νήσων. Γιατί? Διότι η περιφέρεια μπορεί άμεσα να λύσει τα προβλήματα. Έτσι δεν μπορεί η Αθήνα, το κέντρο, να επιλύσει προβλήματα. Εδώ φτάνει η Αυστρία, που είναι μια χώρα σχεδόν μικρότερη από την Ελλάδα και έχει ομοσπονδιακό σύστημα. Έτσι ακόμη περισσότερο. Παρακαλώ. Ήμουν στον πειρασμό και σας διέκοψα έτσι, γιατί. Νομίζω σε καλό πειρασμό είσαι. Λοιπόν. Θέλω να πω δηλαδή τώρα ότι σε αυτή την περιφέρεια των 2 εκατομμυρίων Ελλήνων έχουμε ένα μέγεθος το οποίο είναι τριπλάσιο πληθυσμιακά από τη Δημοκρατία της Κύπρου. Εκεί περίπου 700.000 άντρων. Εδώ 2 εκατομμύρια. Για να καταλάβουν λοιπόν οι συμπολίτες μας πόσο σημαντικό είναι αυτό, θα πρέπει να πούμε ότι στην Κύπρο υπάρχει πρόεδρος δημοκρατίας, υπάρχουν υπουργοί, υπάρχουν πρέσβεις, πρόξενοι. Αυτό το ανθρώπινο υλικό, αυτό το ανθρώπινο δυναμικό στη Κεντρική Μακεδονία είναι δίπλα μας. Υπάρχει πολυτελής επάρκεια ανθρώπινου δυναμικού στην Κεντρική Μακεδονία. Γιατί η Θεσσαλονίκη είναι 2.500 χρόνια πόλη. Ποτέ δεν έπαψε να είναι το μεγάλο αστικό κέντρο. Και γιατί το λέω αυτό με υπονοούμενο, διότι η Αθήνα για κάποιους αιώνες ήταν ένα χωριό. Έχασε την έγκλη της. Η Θεσσαλονίκη, εξαιτίας της εξαιρετικής γεωστρατηγικής της θέσης, 2.500 χρόνια, από τη μέρα που ιδρύθηκε μέχρι σήμερα, ήταν μεγάλο αστικό κέντρο. Γι' αυτό, κύριε Βανέ, έλεγα πριν από λίγες μέρες στον Αγίου Δημητρίου, όταν ήρθε εδώ ο Πρωθυπουργός, είπα το εξής. Πρόεδρε, η Θεσσαλονίκη είναι εδώ, γιατί εδώ είναι το μεγάλο λιμάνι της χώρας. Το σημαντικότερο γεωστρατηγικά, το σημαντικότερο οικονομικά, το σημαντικότερο αναπτυξιακά. Δεν είναι το λιμάνι της Μακεδονίας. Ο Πειραιάς είναι το λιμάνι της Αττικής, της Αθήνας. Η Θεσσαλονίκη είναι το λιμάνι και της Σόφιας και των Σκοπίων και του Βελιγραδίου. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι αναδεικνύοντας το σωστά μπορούμε να επιτύχουμε πολύ μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης από αυτούς που έχουμε σήμερα. Μάλιστα ισχυρίζουμε ότι η Θεσσαλονίκη στο μέτρο και στο βαθμό που γυρίζει την πλάτη της στο λιμάνι, στον ίδιο μέτρο και στο ίδιο βαθμό γυρίζει την πλάτη της στο μέλλον. Οι δυνατότητες λοιπόν αυτού του τόπου, αυτής της πόλης και των άλλων μεγάλων πόλεων, γιατί Κυβέρια είναι 2.500 χρόνια πόλη, τη Σέρες είναι, λίγο πιο μεγάλη στην ηλικία, τη μνημονεύω η Ρόδοτος, ξέρετε. Είμαστε σε έναν τόπο ο οποίος και την ιστορία έχει και το ανθρώπινο δυναμικό έχει και το επίσης εξίσου σημαντικό έχει εξαιρετικά συγκριτικά πλεονεκτήματα τέτοια που μπορούν να καταστήσουν αυτή την περιοχή αν έχουμε ένα σωστό περιφερειακό σχεδιασμό όπως τώρα μας δίνεται η δυνατότητα με το νομοσχέδιο του Καλλικράτη να την καταστήσουμε ατμομηχανή ανάπτυξης όχι απλά για να αυξηθεί το εισόδημα στην περιφέρεια που είναι ο δικός μας στόχος σαν περιφέρεια, αλλά γιατί με την αύξηση του εισοδήματος στην αιρετή περιφέρεια, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μπορούμε να βγάλουμε συνολικά τη χώρα από την κρίση. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Βανέ, να πω κάποιες σκέψεις. Δύο μήνες... Το βήμα είναι δικό σας. Θα ευχαριστώ πολύ. Δύο μήνες, σε αυτήν την εκλογική μάχη, καταθέτω προτάσεις... προτάσσοντας και αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα της ανάπτυξης.
Έχουμε πολύ μεγάλη ανεργία στον τόπο. Και έχουμε πολλά παιδιά τα οποία μας κοιτούν στα μάτια, παιδιά τα οποία έχουν πτυχία, έχουν μεταπτυχιακά, έχουν γλώσσες, ξέρουν κομπιούτερ, έχουν δεξιότητες. Μας κοιτάζουν στα μάτια και λένε να μείνουμε ή να φύγουμε. Να αναζητήσουμε αλλού την τύχη μας. Να πάμε νέο μετανάστες. Ξέρετε, είναι τραγικό να επιτρέψουμε να γίνει αυτό το πράγμα. Πριν από 50 χρόνια, 60 χρόνια, φύγαν οι παππούδες αυτών των παιδιών στη Γερμανία, αλλά τότε έφυγε ένα ανειδίκευτο προσωπικό μετά από ένα καταστροφικό παγκόσμιο πόλεμο, από ένα καταστροφικό εμφύλιο πόλεμο, από μια Ελλάδα η οποία προσπαθούσε να πατήσει τα πόδια της και πήγαν στη Γερμανία. Σήμερα, ενώ υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες για να παρέμβουμε αναπτυξιακά, θα είναι εγκληματικό από τις δικές μας αμέλειες και από τις δικές μας αβελτηρίες να φύγουν αυτά τα παιδιά στο εξωτερικό. Τι σημαίνει λοιπόν ότι θέλουμε να κάνουμε ανάπτυξη? Η ανάπτυξη τι είναι, 8 γράμματα στη σειρά? Θεωρώ, κύριε Λανέ, ότι ανάπτυξη σημαίνει ότι κάνεις παρεμβάσεις στοχευμένες και κάθε παρέμβαση έχει μια ετικέτα. Είπα μια ετικέτα, λιμάνι. Το λιμάνι, ξέρετε, μπορεί να δημιουργήσει μόνο του, και όταν λέω μόνο του δεν εννοώ μόνο τους λιμενεργάτες, δεν εννοώ μόνο το προσωπικό του λιμανιού. Εννοώ όταν το συνδυάσουμε με εγκαταστάσεις logistics, σοβαρές, τέτοιες που να μπορούν να εξυπηρετήσουν τις βαλκανικές χώρες. Όταν το συνδέσουμε σωστά, γιατί έχουμε προβλήματα ακόμα στις υποδομές, με το εθνικό οδικό και με το σιδηροδρομικό δίκτυο. Όταν ολοκληρώσουμε τις εγκαταστάσεις στον έκτο προβλήτα, για να μπορεί να κινείται, να γίνει η κίνηση των κοντέινερς με άνεση. Μπορεί μόνο το λιμάνι να δημιουργήσει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Και επειδή είπα για το λιμάνι, θα μου επιτρέψετε να πω για μια άλλη εξαιρετική προκλητική δυνατότητα που έχουμε τώρα. Ψηφίστηκε το καλοκαίρι ο νόμος για την άρση του καμποτάζ. Αυτό σημαίνει ότι τα κρουαζερόπλια μπορούν πλέον να φορτώνουν από την Ελλάδα, από τα ελληνικά λιμάνια, διότι μέχρι προχθές ανοήτως δεν το επιτρέπαμε. Έχουμε το πιο όμορφο αρχιπέλαγο στον κόσμο, το Αιγαίο. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε τη Θεσσαλονίκη, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το κέντρο από το οποίο οι Βαλκάνοι, οι φίλοι μας οι Βούλγαροι, οι Σέρβοι, οι Σκοπιανοί, οι Ρουμάνοι μπορούν, οι Αυστριακοί και οι Ούγγροι, να ανέβουν στο κρουαζερόπλιο για να χαρούν την κρουαζιέρα στο Αιγαίο, στη Μεσόγειο. Αυτό θέλει πολιτικές. Λένε μερικοί, τι λεφτά έχετε και πώς θα παρέμβετε και πώς θα κάνετε ανάπτυξη όταν έχετε λεφτά? Μα η ανάπτυξη δεν γίνεται με λεφτά. Ανάπτυξη είναι με πολιτικές που φέρνουν λεφτά. Βάζεις λίγα, βάζεις 10 και αν είναι έξυπνες οι πολιτικές, παίρνεις 100, παίρνεις 1000. Τι σημαίνει λοιπόν να κάνουμε Θεσσαλονίκη κέντρο από το οποίο φορτώνουμε τους τουρίστες του κρουαζερόπλιο? Σημαίνει ότι κάποιοι θα έρθουν μια-δυο μέρες πιο μπροστά για να μείνουν στη Θεσσαλονίκη, να διανυκτερεύσουν, να δουν την πόλη. Άρα δημιουργούμε δουλειά στη ξενοδοχεία, άρα δημιουργούμε δουλειά σε εστιατόρια και βέβαια θα ψωνίσουν. Είτε ανεβαίνοντας από το κρουαζερόπλιο, είτε φεύγοντας, αφού κατέβουν από το κρουαζερόπλιο. Αυτό σημαίνει τόνωση στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Ξέρετε τι χρειάζεται αυτό για να έχει επιτυχία? Να οργανώσουμε ιστορικές διαδρομές μέσα στην πόλη. Αυτός ο οποίος έρχεται για να πάει στο κρουαζερόπλιο, αυτός που κατεβαίνει από το κρουαζερόπλιο, να μπορεί να κινηθεί. Και το πώς θα κινηθεί εναπόκειται σε εμάς. Γιατί αν αφήσουμε στον άλλον θα ταλαιπωρηθεί. Εμείς πρέπει να οργανώσουμε αυτό το πράγμα και αυτό είναι μια απλή παρέμβαση στην πόλη. Θέλω επίσης να σας πω, μια και ξεκινήσαμε με το τουριστικό και το κρουαζερόπλιο από το λιμάνι στην κρουαζιέρα, θέλω να σας πω ότι η Θεσσαλονίκη είναι ένας εκπληκτικός τόπος για να γίνει προορισμός τριημέρου. Τι σημαίνει προορισμός τριημέρου? Φεύγουμε εμείς τα Σαββατοκύριακα και πηγαίνουμε στη Ρώμη ή στο Λονδίνο ή στο Παρίσι ή στο Βερολίνο ή στην Μαδρίτη. Κάνουμε το τριήμερο, ξεκουραζόμαστε, κάνουμε τα ψώνια μας και επιστρέφουμε. Η Θεσσαλονίκη, κύριε Βανέ, είναι η μόνη πόλη του Βυζαντίου η οποία ζει. Όταν λέω πόλη, εννοώ μεγάλη πόλη. Στην Κωνσταντινούπολη, όταν πάει κανείς, βλέπει την Αγία Σοφιά, αλλά Βυζάντιο δεν βλέπει. Στην Σμύρνη το ίδιο, στην Τραπεζούντα το ίδιο, στην Αλεξάνδρεια το ίδιο. Οι μεγάλες πόλεις του Βυζαντίου σήμερα δεν ζουν. Η μεγάλη πόλη του Βυζαντίου που ζει, η μόνη μεγάλη πόλη του Βυζαντίου που ζει, όπως ήταν, είναι η Θεσσαλονίκη. Με ένα εκπληκτικό, το καλύτερο απόθεμα αρχιτεκτονημάτων, ξεκινώντας από τα τείχη
περνώντας εκκλησιές, περνώντας στα ανάκτορα, στις αψίδες, και βέβαια εκπληκτικότερο είναι και το απόθεμα σε ψηφιδωτά και σε τοιχογραφίες. Σε αυτή την πόλη έχουμε τοιχογραφίες του περίφημου Πανσέλινου. Μόνο που το κρύβουμε, δεν το λέμε στον κόσμο. Δεν το ξέρει ότι στον Άγιο Νικόλαο Ορφανό υπάρχουν τοιχογραφίες του περίφημου Πανσέλινου. Νομίζουν όλοι ότι μόνο στο Άγιον Όρος αγιογράφησε ο Πανσέλινος. Έρχονται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν το δείχνουμε τις ομορφιές. Δεν λέμε πόσο εκπληκτικά είναι τα ψηφιδωτά στον ναό των Αγίων Αποστόλων. Όταν όμως κανείς πάρει ένα βιβλίο για τον Βυζαντινό πολιτισμό, θα δει την Ανάσταση που είναι τοιχογραφημένη στον Άγιο Νικόλαο Ορφανό και θα δει τα εξαιρετικά ψηφιδωτά και της Αχυροποίητου και της Αγίας Σοφιάς και των Αγίων Αποστόλων. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι. Βεβαίως, στη διάθεσή σας. Γιατί άλλωστε, τάχετε... ξέρετε, οι δικηγόροι φλιαρούν πολύ και πρέπει όχι, να τους διακόπτουν. Όχι, θα το πάρετε πίσω αυτό ούτε για αστεία. Οι δικηγόροι λένε όσα πρέπει, όταν πρέπει και όπως πρέπει. Σας ευχαριστώ. Οι πρέποντες δικηγόροι. Έτσι, έτσι. Η παραδικηγορία είναι άλλη ιστορία. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε και επειδή έχουμε αμέσως την παρατήρηση. Να είστε καλά. Ένα μικρό διάλειμμα και επανερχόμεθα αμέσως.